συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχε το συντονιστικό για τη ΔΕΗ που έχει δημιουργηθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την τελευταία σύσκεψή του, προκειμένου να επαναλάβει στον Αλέξη Τσίπρα τις θέσεις της περιοχής και την αντίθεση για την πώληση των μονάδων. Στη συνάντηση βρέθηκαν εκτός από τον Θεόδωρο Καρυπίδη και τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη, οι Δήμαρχοι Κοζάνης και Ορδέας, καθώς και ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης. Το που ο Πρωθυπουργός επανέλαβε είναι η θέση η οποία αναγκάστηκε η κυβέρνηση να βρεθεί μετά και την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, την τελική απόφαση η οποία προέκυψε τον Δεκέμβριο του 2016 και άλλαξε τελείως τα πλάνα της κυβέρνησης. Προφανώς αντιλήφθηκε το γεγονός ότι είναι άλλη η θέση του σήμερα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος ως Πρωθυπουργός να διαχειριστεί ζητήματα σε σχέση, γιατί του υπενθυμίσαμε αυτά που είχε πει εδώ πριν από 3 χρόνια, ότι είναι ένα εθνικό έγκλημα η πώληση των μονάδων. Προσπάθησε αυτό το πράγμα να διασκεδάσει εντυπώσεις λέγοντας ότι είναι τελείως διαφορετικά πλέον τα πράγματα όταν κανείς είναι υποχρεωμένος να διαχειρίζεται και να διαπραγματεύεται με τελείως διαφορετικούς όρους. Επανέλαβε το γεγονός ότι είχε ως στοίχημα να ακυρώσει τη μικρή ΔΕΗ και την πώληση του ΑΔΜΙΕ, κάτι το οποίο το πέτυχε, αλλά σε ό,τι αφορά την αποεπένδυση, μια ορολογία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, θα προχωρήσει, γιατί δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανότητα να ανοίξει η ορυχία η κυβέρνηση σε Δράμα και Ελασσόνα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώνει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αγωνία του είναι να πετύχει το market test, γιατί του υπενθυμίσαμε ότι μετά, εφόσον έτσι έχουν συμφωνήσει, θα αναγκαστεί να συζητήσει για νερά, όπου θα είναι πλέον ένα κεραίο χτύπημα στο ζήτημα της κυβέρνησης πλέον σε ό,τι αφορά τα νερά, για τα οποία θεωρεί ότι δεν μπορεί να πουληθούν. Μέλη του συντονιστικού εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πώληση των μονάδων, ενώ εξέφρασαν και την ανησυχία τους για την επόμενη μέρα για την περιοχή. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι το μεταφέραμε. Το μεταφέραμε καταρχήν αυτό για το οποίο εξουσιοδοτηθήκαμε να πάμε εκεί. Την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, των φορέων, όπως αυτή εκφράστηκε στο συντονιστικό, απέναντι στην επερχόμενη πώληση των λιγνητικών μονάδων. Αυτό εξουσιοδοτηθήκαμε και αυτό μεταφέραμε και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε καταρχήν. Από εκεί και πέρα και ο κάθε φορέας έβαλε τα δικά του θέματα, κυρίως και το σημαντικό για μας, που είναι η ανάγκη στήριξη της περιοχής, γιατί είτε πωληθούν είτε δεν πωληθούν οι μονάδες, νομίζω είναι κοινό πλέον, κοινώς αποδεκτό ότι το πρόβλημα της περιοχής είναι πιο βαθύ, πιο ευρύ και πιο ουσιαστικό και απαιτεί ριζικές λύσεις. Από εκεί και πέρα το θέμα των πωλήσεων των μονάδων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, την απόφαση του Ευρωδικαστήριου, νομίζω αυτά που είπε και δημοσίως, και ότι η χώρα κινείται και μέσα στα πλαίσια αυτών των δεσμεύσεων. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η περιοχή είναι νομίζω πλέον κοινά παραδεκτό πλέον από όλους αυτό το οποίο πολλά χρόνια φωνάζουμε, ότι βρισκόμαστε στη φάση μετάβασης και μάλλον είμαστε προετοίμαστοι. Και θα ήθελα ως συμπέρασμα του συνεδρίου ή της παρουσίας όλης αυτής να κομίσω αυτό. Και αν αναγνωρίσαμε πλέον αυτή την πραγματικότητα, νομίζω ότι να πάμε στο επόμενο βήμα, πρέπει να είναι η προετοιμασία της περιοχής άμεσα, γρήγορα και με στοχευμένα και με τεκμηρίωση για την επόμενη μέρα. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε πως η κυβέρνησή του απέτρεψε την πώληση της μικρής ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ, ενώ σημείωσε πως μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η χώρα οφείλει να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το λιγνίτη και τη ΔΕΗ.